Η Ομόνια Μεκανού τώρα η κάθετη για τον Ντάρμπισαϊρ. Έφυγε πλάγια Χριστοφή. Το γύρισμά του έφτασε στον Σουάρες η μπάλα. Το πλασέ του Σουάρες. Καταπληκτικό το γκολ. Γκολ για Όσκαρα τον Άλεξ Σουάρες στο 31. Πραγματικά ένα γκολ χάρμα οφθαλμών. Με τον Άλεξ Σουάρες να βλέπει λίγο έξω τον Χουάν Πάμπλο. Παρόλα αυτά η επιλογή του για τσιπ δεν ήταν εύκολη, ήταν πολύ δύσκολη. Όμως έκανε το τέλειο πλασέ και έστειλε την μπάλα στην γωνία. Ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο εντυπωσιακό 4-1 σε μισή ώρα παιχνιδιού. Άλλη τελική, άλλο γκολ. Ακριβώς. Πραγματικά ένα πανέμορφο γκολ το οποίο αξίζει και θα ξαναδούμε. Στο 31 ο Άλεξ Σουάρες, πρώτο εφετινό γκολ και για τον Πορτογάλο. Πολύ όμορφο το τελείωμα, πολύ δύσκολο τελείωμα. Είχε την επιλογή του σουτ, επέλεξε το δύσκολο, το εντυπωσιακό, αλλά του βγήκε. Ξανά η φάση. Η κάθετη, θα θέλουμε και την βοήθεια της γραμμής για να δούμε αν ο Ντάρμπισαϊρ ήταν ή όχι στην ευθεία. Και εδώ το υπέροχο τελείωμα από τον Άλεξ Σουάρες. Για μένα δεν υπάρχει offside, είναι στην ίδια ευθεία, αλλά να δούμε και την γραμμή. Έχουμε και την γραμμή που θα μας βοηθήσει να βγάλουμε πιο καλό συμπέρασμα. Πάντως θα ήθελα ένα σχόλιο για το γκολ Γιάννο Καλοθέου. Μπράβο στο βοηθό πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν πολύ δύσκολη φάση. Εγώ από εδώ το έβλεπα ότι ήταν offside, όμως